Με το κόστο τη επίσκεψη στο γιατρό του, θα επιβαρύνονται από τη νέα χρονιά οι ασφαλισμένοι που δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στη διαδικασία για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Ο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγεία αντιμετωπίζει τεράστιε δυσκολίε εξαιτία τη άρνηση των γιατρών ελεύθερων επαγγελματιών να υπογράψουν σύμβαση με τον ΙΟΠΗ και να εξετάζουν στα ιδιωτικά του ιατρία πάνω από 2.000 ασθενεί το μήνα με μεικτέ απολαυέ 1.800 ευρώ. Παρά τι αντιδράσει, το Υπουργείο όχι μόνο δεν βελτιώνει του όρου τη σύμβαση, αλλά προσπαθεί, όπω καταγγέλουν οι γιατροί, να καλλιεργήσει κλίμα ανησυχία τη τάξη των ασφαλισμένων. Διασπείρει ανησυχία. Και στου ασφαλισμένου, γιατί δεχόμαστε άπειρα τηλέφωνα από τον κόσμο που δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι γίνεται, και του ενημερώνουμε εμεί. Και επίση προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πιέσει του γιατρού που δεν έχουν κάνει τη σύμβαση, χωρί να έχει αλλάξει να βελτιώσει του όρου όμω, για να μπουν στο σύστημα για να στελεχώσουν αυτό που θέλει να κάνει. Είμαστε σε ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή. Και φαντάζομαι και το καταλαβαίνει και το Υπουργείο, αλλά πρέπει να κάνει διορθωτικέ κινήσει που να έχουν αποτέλεσμα ε, μεγαλύτερη προσέλευση των γιατρών και να ολοκληρωθεί αυτό που θέλει να κάνει ε, ω σύστημα πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, που πρέπει να γίνει σύστημα πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, πρέπει να γίνει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώ δεν περπατάει, διότι η τακτική που ακολουθείται από το Υπουργείο είναι άκαμπτη και ουσιαστικά δεν ακούει τις προτάσεις των γιατρών και των συλλογικών της οργάνων που έχουν προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό από την αρχή ότι αυτό το σύστημα, όχι από λόγου εκδικητικότητα, αλλά ε, από λόγου ε, ε, γνώση τη πραγματικότητα, όπω υπάρχει, ότι δεν μπορεί να περπατήσει έτσι όπω το έχει σχεδιάσει το Υπουργείο. Τα εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδιασμού του Υπουργείου Υγεία για τον οικογενειακό γιατρό μεταθέτουν για το απότρο μέλλον τον αντίστοιχο σχεδιασμό για την υπογραφή συμβάσεων του ΙΟΠΗ με ιατρικέ ειδικότητε όπω οι καρδιολόγοι, οι πνευμονολόγοι, οι ορθοπαιδικοί κλπ. Γι' αυτό ήδη από το Υπουργείο βγαίνουν ανακοινώσει που λένε ότι αυτέ οι καινούργιε συμβάσει των άλλων ειδικοτήτων κλινικών γιατρών ε, αναβάλλονται και μετατίθεται σε απότερο χρόνο προ το μέλλον. Άρα, εκ των πραγμάτων, αυτό που ακούγεται από το Υπουργείο και από ανακοινώσει που βγαίνουν, που ουσιαστικά πανικοβάλλουν τον κόσμο, δεν ισχύει. Δηλαδή, το ότι δεν θα μπορούν να παίρνουν πραγματικά οι ασφαλισμένοι, που βέβαια εννοεί για τι άλλε ειδικότητε των κλινικών, όχι για του εργαστριακού, ή δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, δεν ισχύει, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση που θέλησε να κάνει η κυβέρνηση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία που θέλει να υλοποιήσει. Υπάρχουν όμω οι γιατροί, οι μη συμβεβλημένοι παθολόγοι, γενικοί γιατροί, παιδίατροι και των άλλων δικοτήτων, οι οποίοι δουλεύουν κανονικά, οι οποίοι μπορούν να, δούνε, να δίνουν παραμεπτικά για εργαστηριακέ εξετάσει, μικροβιολογικέ, ακτινολογικέ, αξονικέ, ή να συνταγογραφούν κανονικά. Απλώ σε αυτού δεν καλύπτει την επίσκεψη οι οποίοι. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται, έτσι θα προχωρήσουμε που δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Βόλου λιγότερο από το 30% των θέσεων γιατρών ελεύθερων επαγγελματιών που προκυρήθηκαν από τον νεοποιοί το περασμένο καλοκαίρι έχουν καλυφθεί. Ο λόγο για λιγότερου από 20 ειδικού και γενικού γιατρού και μόλι τρει παιδιάτρου, τη στιγμή που ο αριθμό των ασφαλισμένων ξεπερνά τι 100.000. Οι ανάγκε όπω είχαν σχεδιαστεί ήταν για 52 παθολόγου και γενικού γιατρού και είναι 15. Για ε, παιδιάτρου ήταν 12 και είναι 3. Ε, και υπάρχουν και οι δύο τόμοι και νομίζω πηγαίνει να γίνει και τρίτη τόμη στη Νέα όπου και εκεί υπάρχει υποστελέχωση και αυτό σημαίνει ότι και να πάνε να δηλώσουν οι ασφαλισμένοι αυτούς τους γιατρούς που ήδη υπάρχουν, είτε τον, τους γιατρούς των τόμοι, είτε τους γιατρούς των συμβεβλημένους ε, που υπάρχουν στην περιοχή και πάλι δεν καλύπτεται όλος ο πληθυσμός.